Εδόξα σας, Κύριον, δια ζωή σου, Δημήτρια. Εδόξα σας, δεύτερον, δια θανάτου σου. Και εδόξα σας, τρίτον, δια των μύρων σου. Διώσε ενάς μας οι πάντες δοξάζομεν. Με αυτόν τον επιγραμματικό και θαυμάσιο ποιητικό τρόπο, αγαπητοί μου, περιγράφει ο προστάτης μας Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την ένδοξη προσωπικότητα του σήμερον εορτοζομένου μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, του προσφυλούς μας Αγίου Δημητρίου, του θαυμαστού, του χαριτωμένου, του ανδρείου αθλητού του Χριστού. Ο Άγιος Δημήτριος, ο δημοφιλέστερος Άγιος, ο πολυήμνητος Άγιος, το μεγάλο θαύμα της Οικουμένης, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του άλλου Αγίου της Ξακουστής Θεσσαλονίκης, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το μεγάλο στόλισμα της Εκκλησίας, ο περίφημος σε όλα και θαυματουργός και μυροβλήτης Δημήτριος, ο διδάσκαλος, ο όσιος, ο δίκαιος, ο Απόστολος, ο Προφήτης, ο Σοφός, ο Παρθένος, ο Πάναγνος, Άγιος Δημήτριος. Όλα αυτά τα αξιοζήλευτα εγκόμια, τα οποία προέρχονται από την καρδιά και την συνείδηση της Εκκλησίας μας, των Αγίων και του απλού λαού, είναι τα στολίδια του 23χρονου μεγαλομάρτυρος, πράγματι θαυμαστός νέος. 23 χρόνια ήταν αρκετά για να αποκτήσει τις αρετές όλων των Αγίων. Ήταν αρκετά για να καταστεί καθαρότατο έσωπτρο, πεντακάθαρος καθρέπτης, ώστε να αντανακλά στο πανέμορφο πρόσωπό του όλες τις ενέργειες του πλάστου μας Ιησού Χριστού. 23 χρόνια ήταν αρκετά για να συγκλονίζει τις ράθυμες συνειδήσεις, να αφυπνίζει τις ναρκωμένες από την αμαρτία ψυχές, να πυρπολεί προς θείαν αγάπηση τις αγωνιζόμενες καρδιές. Επί 18 αιώνες εμπνέει, φωτίζει, στηρίζει, θαυματουργεί, προστατεύει και ευωδιάζει με το Άγιο Μύρο του γενναίες γενναιών χριστιανών. Χρόνια πολλά ευχόμαστε διαρκώς μεταξύ μας. Χρόνια ένθεα μας χρειάζονται. Χρόνια κοινωνικής προκοπής και προβολής επιζητούμε. Χρόνια επιζητήσεως της δόξης του Θεού οφείλουμε. Τι είπε ο Άγιος Νικόδημος? Εδόξα σας, Κύριον, δια ζωή σου, Δημήτριε. Αυτό οφείλουμε, να δοξάζουμε τον Κύριο με τη ζωή μας. Δηλαδή, να ζούμε συνειδητή πνευματική ζωή, να τηρούμε τις εντολές του Κυρίου, οι οποίες μας ολοκληρώνουν και μας ενώνουν μαζί Του. Να δεχόμαστε οτιδήποτε και αν επιτρέπει η αγάπη Του, γνωρίζοντας ότι το επιτρέπει για το συμφέρον της ψυχής μας. Ό,τι και αν σκεφτόμαστε, ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν πράττουμε, να αποβαίνει στη δόξα του Θεού, όχι στη δόξα τη δική μας και πολύ περισσότερο στη δόξα του διαβόλου, την ικανοποίησή του. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής. Κάθε τι που ενεργείται με λόγια ή με έργα, όλα να τα πράτετε για να αρέσετε στον Ιησού Χριστό, προς δόξαν Αυτού, ευχαριστούντες δι' Αυτού τον Θεό Πατέρα. Ο Μέγας Άγιος Δημήτριος, εξ απαλώνων ήχων, φρόντισε να λέγει και να πράττει τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Αφού στόλισε την ψυχή του με τις θεουργικές αρετές, ποθούσε να βοηθήσει τους συμπολίτες του να γευθούν και αυτοί της Θείας αυτής μακαριότητος. Άρχισε να κηρύττει την αλήθεια ευκαίρος ακέρος. Όπου και αν βρισκόταν, κήρυτε έργο και λόγο Χριστόν σταυρωθέντα και αναστάντα. Και όταν ανήρθε στο ύπατο αξίωμα του διοικητού της Ελλάδος, το μέγιστο πολιτικό και στρατιωτικό αυτό αξίωμα, εξαιτίας του αθλητικότατου και ετοιμοπόλεμου σώματος και της ομοίας ψυχής του, δεν ξυπάστηκε, δεν υπαρηφανεύτηκε, και αυτή την θέση του την εκμεταλλεύθηκε προς δόξαν Θεού. Κινήθηκε με περισσότερη άνεση στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος και ιδιαίτερα στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης του, της Θεσσαλονίκης,
και ανέσυρα από την πλάνη της ειδωλολατρίας πλήθη συνανθρώπων του. Αυτό τον ενδιέφερε, η γνωριμία των ανθρώπων με το Θεό, η απαλλαγή τους από τα δεσμά του διαβόλου και της αμαρτίας. Εκπλήρωσε επακριβώς και πληθωρικώς και τους πέντε τρόπους δοξολογίας του Θεού από μέρους ημών των ανθρώπων κατά τον Άγιο Νικόδημο. Πρώτος τρόπος με τον οποίο δοξάζουμε το Θεό είναι όταν φροντίζουμε να έχουμε υψηλά και θεοπρεπή νοήματα στο νου μας και όχι μικροπρεπή και μάταια. Όταν φροντίζουμε με φόβο Θεού για τη σωτηρία μας. Όταν μελετούμε ψυχοφελή ζητήματα και νοήματα και όχι ψυχοβλαβή και ανούσια. Δεύτερος τρόπος δοξολογίας του Θεού, όταν με τη ζωή και τα λόγια μας επιστρέφουμε τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Τρίτος τρόπος, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, όταν δοξολογούμε με λόγια τον Θεό Πατέρα μας και δεν μολύνουμε το στόμα μας με σχρολογίες, ψέματα και φλιαρίες. Τέταρτος τρόπος, όταν πολιτευόμαστε αξίωσης κλήσεως του Ευαγγελίου, όταν πράττουμε δηλαδή έργα θεάρεστα και απέχουμε από κάθε μισητή προς τον Θεό πράξη. Και τέλος, πέμπτος τρόπος με τον οποίο δοξάζουμε το Θεό στη ζωή μας είναι η υπομονή στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες με ανδρείο φρόνημα. Και με τους πέντε αυτούς τρόπους ο ευλογημένος 23χρονος διοικητής της Ελλάδος, Δημήτριος, δόξασε τον Κύριο στη ζωή του. Δεν άφησε κάποιο σημείο της χρυσής καρδιάς του μακριά από τον Θεό. Δόθηκε εν όλη καρδία και διανοία και ψυχή στον αρχηγό της πίστεώς μας Ιησού Χριστό. Ο Άγιος Νικόδημος στο τροπάριό του προς τον Μεγαλομάρτυρα σημειώνει επίσης: «Εδόξασας δεύτερον δια θανάτου σου, Δημήτριε. Εδόξασες τον Θεό και με το θάνατό σου, με το μαρτύριο. Το ύψιστο χάρισμα που μπορεί να χορηγήσει ο Θεός προς τον άνθρωπο είναι η θυσία της ζωής του, το να μαρτυρήσει με το αίμα του για την αλήθεια, για την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο, για τον Χριστό. Πόσο μεγάλο αγαθό είναι, γράφει θαυμάζοντας ο Άγιος Νικόδημος, όταν ο θνητός άνθρωπος γίνεται μάρτης της Αγίας Τριάδος. Γίνεσθε μη μάρτυρες, καγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, δια του προφήτου Ισαΐου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δόξα από την δόξα των μαρτύρων. Αλλά και δεν υπάρχει ανώτερος τρόπος να δοξάσει τον Θεό άνθρωπος από την θυσία της ζωής του. Εφόσον ο Χριστός υπερημών απέθανε, αναμάρτητος όν, τι υπάρχει ανώτερο από το να πεθάνω κι εγώ για τον Χριστό. Εδόξασε όμως ο Άγιος Δημήτριος και δια των μύρων του, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος. Όταν ο Μαξιμιανός έδωσε εντολή να κλείσουν τον Άγιό μας στα υπόγεια λουτρά της πόλεως Θεσσαλονίκης, επειδή δεν πήγε να τον υποδεχτεί και εκεί διημήφθη το γεγονός με τον Άγιο Νέστορα και τον Λιαίο, κατάλαβαν όλοι ότι η αιτία της νίκης του 16χρονου Νέστορος ήταν ο Μέγας Δημήτριος. Έδωσε εντολή αμέσως ο Αυτοκράτορ να τον θανατώσουν δια λοχισμού. Από όλες τις τρύπες που άνοιξαν στο Άγιο Σώμα του οι στρατιώτες, έπειτα από λίγο καιρό ευδόκησε ο Θεός και ανέβλιζε άφθονο, πυκτό, αρωματικό υγρό, το μύρο, εξού και μυροβλήτης, και με αυτό διενεργήθηκαν και διενεργούνται άπειρα θαύματα προς δόξαν Θεού και του Αγίου Δημητρίου. Ελάχιστοι Άγιοι έχουν την δική αυτή δωρεά του Θεού να γίνουν μυροβλήτες, δείγμα ξεχωριστής καθαρότητος της ζωής του Αγίου. Εορτάζουμε απόψε, αγαπητοί μου, το μέγα θαύμα της ανθρωπότητος που λέγεται Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Είναι ο Άγιος της καρδιάς μας. Είναι ο νέος αυτός ο οποίος, παρόλη την ευγένεια του γένους του, παρόλη την έγκλη του προσώπου του και της κοινωνικής θέσεώς του, παρόλη την ευδαιμονιστική εποχή που έζησε, έμαθε και γνώρισε τον Χριστό, ενώθηκε συνειδητά μαζί του και φρόντισε να τον δοξάζει σε κάθε στιγμή και με κάθε πτυχή της ζωής του.
έζησε ως χριστιανός, ως γνήσιος μαθητής του Χριστού, ως αληθινός τηρητής του Ευαγγελίου. Δόξασε τον Θεό και με το μαρτύριό του. Τόλμησε να μείνει σταθερός στην πίστη του και να διαλαλεί παντού και πάντοτε την αλήθεια. Δεν υπέστειλε τη σημαία της ομολογίας του ούτε πελάχιστον, αλλά δόξασε και τον Θεό και με το Άγιο Μύρο του, το οποίο πλουσίωσε χέι προς εμάς τους αδελφούς του. Ας μιμούμαστε λοιπόν την ευωδιάζουσα ζωή του και ας τον επικαλούμαστε στον δικό μας συνειδητό αγώνα προς την πανεφρόσινη Βασιλεία του Θεού, όπου θα μας υποδεχθεί όλους έμπλεος χαράς. Αμήν.